τον κύριο Κυπριανού στην Τουρκία. Καταρχήν, τι κρατάτε εσείς προσωπικά από όλο αυτό που είδατε? Κοιτάξτε, σε γενικές γραμμές, εμείς είχαμε θέσει κάποιους στόχους, όπως αντιλαμβάνεστε. Μάλιστα. Δεν εθεροβατούσαμε ως προς τα αποτελέσματα αυτής της επίσκεψης. Δεν πήγαμε εκεί για να διαπραγματευτούμε, αντιλαμβάνεστε, τη λύση του Κυπριακού. Αυτή είναι δουλειά του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αλλά ο στόχος μας ήταν πιο σεμνός. Ήταν να αναπτύξουμε τις θέσεις του Εθνικού Συμβουλίου στο Κυπριακό, τις βασικές θέσεις, αντιλαμβάνεστε. Δεν μπαίναμε σε ιδιαίτερες λεπτομέρειες. Και από τη δική τους αντίδραση να προσπαθήσουμε όσο είναι δυνατό να ανοιχνεύσουμε τις πραγματικές τους προθέσεις. Άρα από τις αντιδράσεις τους τι προκύπτει? Βάσει των όσων θέλει η δική μας πλευρά. Από τις αντιδράσεις τους προκύπτουν ορισμένα, νομίζω, χρήσιμα συμπεράσματα. Το πρώτο είναι το γεγονός ότι μας διαβεβαίωναν τόσο ο κύριος Νταβούτογλου όσο και ο κύριος Σαβούσογλου ότι επιθυμούν διακαώς λύση του Κυπριακού. Σας μεταφέρω αυτά που μας έλεγαν, αντιλαμβάνεστε. Μάλιστα. Δεν ξέρουμε κατά πόσον το εννοούν. Και εξηγούσαν και τους λόγους. Ότι η Τουρκία κατά κάποιον τρόπο είναι εγκλωβισμένη στο Κυπριακό εδώ και 41 χρόνια. Ότι χωρίς λύση του Κυπριακού δεν μπορεί να διαδραματίσει το ρόλο που η ίδια θα ήθελε στην Ανατολική Μεσόγειο και ευρύτερα στην περιοχή. Και για αυτούς και για άλλους πολλούς λόγους μας διαβεβαίωναν ότι επιθυμούν λύση του Κυπριακού. Άρα για αυτούς τους λόγους θέλουν να λύσουν το πρόβλημα. Ναι, ναι, ναι. Το Κυπριακό, μάλιστα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι στις δικές μας τις θέσεις, που είναι βασικά οι θέσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς, ασφαλώς δεν αντιδρούσαν αρνητικά. Με την έννοια του ότι δεν μας έλεγαν αυτό ξεχάστε το, αυτό αποκλείεται, αλλά ούτε και θετικά. Μας παρέπεμπαν στον κύριο Ακίντζη, στο βαθμό που αφορά τις εσωτερικές πτυχές του Κυπριακού, και μας έλεγαν ότι όλα αυτά που μας λέτε πρέπει να συζητηθούν με τον κύριο Ακίντζη, και αν συμφωνήσετε με τον κύριο Ακίντζη, εμείς σας διαβεβαιώνουμε ότι θα τα δεχτούμε. Δεν πρόκειται να παρέμπουμε σε αυτά. Δηλαδή, για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, εγγύησεις. Όχι. Μιλούμε για τα θέματα της εσωτερικής πτυχής του Κυπριακού. Εσωτερική, μάλιστα. Συγκεκριμένα πράγματα. Διότι συνέχιζαν, και αυτό είναι το τρίτο βασικό σημείο, για να μας πούν ότι αυτούς το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το θέμα της ασφάλειας. Εκεί είναι που θέλουν να έχουν ρόλων και λόγων. Μας έλεγαν ότι αυτό πρέπει να συζητηθεί τελευταίων. Δεν είναι καινούργια θέση αυτή, είναι η πάγια τους θέση. Αναγνώριζαν ότι οι Ελληνοκύπροι έχουν ανησυχίες για την ασφάλεια τους από την παρουσία της Τουρκίας στο νησί, και ταυτόχρονα μας καλούσαν να αναγνωρίσουμε και εμείς ότι και οι Τουρκοκύπροι μετά την λύση του Κυπριακού θα έχουν κάποιες ανησυχίες για την ασφάλεια τους, λόγω του ότι είναι η πληθυσμιακά πολύ μικρότερη κοινότητα, λόγω και του ότι είχα γίνει και κάποια γεγονότα πριν το 1974, όχι μόνο το 1974, και κατέληγαν στο ότι σε αυτό το ζήτημα είναι έτοιμοι να συζητήσουν, χωρίς φυσικά να μπαίνουν σε λεπτομέρειες. Κρατούμε ένα θετικό, ότι έχουν φύγει από την πάγια τους θέση και άτεκτη, ότι υπάρχουν οι εγγύσεις του 60 και δεν συζητούν τίποτα, λένε ότι το συζητούν. Αυτά νομίζω ήταν τα πιο βασικά σημεία της επίσκεψης. Για τον κατοχικό στρατό τι λέχθηκε? Για τον στρατό έχουν πει ότι αν λυθεί το Κυπριακό, τα τουρκικά στρατεύματα θα αποχωρήσουν. Υποστήριξαν, υπεθύμησαν ότι αυτόν το είχε δεχτεί και το 2004, να αποχωρήσουν μέσα από ένα χρονοδιάγραμμα και να παραμείνουν οι 600-650 της Τουρδίκ. Και είπαν ότι ο στρατός θα αποχωρήσει όταν λυθεί το Κυπριακό. Για τους έπικους? Έχουμε θέσει θέμα της πληθυσμιακής αναλογίας, ότι η πληθυσμιακή αναλογία πρέπει να διατηρηθεί και κατά τη στιγμή της λύσης, αλλά και για το μέλλον, και σας επαναλαμβάνω, η πάγια απάντηση του σε αυτά τα ζητήματα ήταν: βρείτε τα με τον κύριο Ακίντζη και εμείς είμαστε ένταξη. Άρα, ο κύριος Ακίντζη προβάλλει θέματα και θέτει ως δικαιολογία την Τουρκία πολλές φορές? Απλά προσπαθώ να δω. Όχι, όχι. Ποιος τοποθετεί τα πράγματα στη σωστή του διάσταση. Γιατί αν η Τουρκία λέει: βρέστε τα με τον Ακίντζη, και πάει ο πρόεδρος και του λέει ο κύριος Ακίντζη: έχω παρεμβάσεις από την Τουρκία και δεν τα αποδέχονται, κάποιος μας λέει ψέματα. Ναι, αλλά δεν το λέει αυτό ο κύριος Ακίντζη. Η θέση του είναι περίπου η θέση που μας εξέφρασαν και οι Τουρκοί ηγέτες, ότι δηλαδή τα θέματα της εσωτερικής ψυχής αυτός είναι που τα διαπραγματεύεται
Και μάλιστα εκφράζει και παράπονα ότι οι Ελληνοκύπροι πιστεύουν πως όποιος και να κάθεται απέναντι τους είναι το ίδιο διότι αποφασίζει η Τουρκία. Και αυτός διαβεβαιώνει ότι τα θέματα της εσωτερικής ψυχής τα συζητά και είναι εξουσιοδοτημένο να τα συζητήσει όπως ο ίδιος νομίζει. Αλλά στο θέμα της ασφάλειας και αυτός λέει ότι πρέπει να συζητηθεί με τις εγκύτριες δυνάμεις. Ήταν ενημερωμένη για την πορεία των συνομιλιών, που υπάρχουν συγκλήσεις, αποκλήσεις, που υπάρχουν μεγάλες διαφωνίες. Ναι, ήταν αρκετά ενημερωμένοι. Αντιλαμβάνεστε, επαναλαμβάνω, ότι δεν μπήκαμε σε λεπτομέρειες, αλλά ξέρουν ποια είναι τα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Γνωρίζουν ότι αυτή τη στιγμή συζητούμε το περιουσιακό και έχουμε τεράστιες δυσκολίες. Και βέβαια, εμείς προβάλαμε τη θέση ότι το περιουσιακό πρέπει να συζητηθεί συνδεδεμένα με το εδαφικό, γιατί είναι δύο άριχτα συνδεδεμένα μεταξύ τους κεφάλαια, για λόγους ευνόητους, να μην τους επαναλάβουμε. Δεν μπορώ να πω ότι υπήρξε κάποια αρνητική αντίδραση σε αυτό. Είναι ξεκάθαρο για το ποιος πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο στο εδαφικό. Στο περιουσιακό. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχουμε, παραλαμβάνω, δεν έχουμε εμπισέλθει σε αυτά τα ζητήματα. Εμείς εκείνο που τους είπαμε και μάλιστα κατά εντελώς συγκεκριμένων τρόπων, είναι ότι εάν συζητηθούν τα δύο θέματα αλληλένδετα και αν έχουμε σημαντικές εδαφικές προσαρμογές, και εξηγήσαμε ότι εννοούσαμε αυτό, ναι, τότε θα είναι πιο εύκολο να λυθεί και το περιουσιακό. Ήταν και οι Αμερικανοί, τώρα προσπαθώ να θυμηθώ, ήταν πριν ο κύριος Biden ή μετά από τον κύριο Κυπριανού? Ο κύριος Κυπριανού ήταν αμέσως μετά τον κύριο Biden. Λέχθηκε οτιδήποτε ρωτώ, γιατί σήμερα γράφει η Χουριέτη ότι η Άγκυρα ζήτησε από τον κύριο Biden να πιέσει την ελληνοκυπριακή πλευρά για λύση τον Μάρτιο. Όχι, δεν συζητήσαμε το τι είχαν πει με τον κύριο Biden. Με τον κύριο Νταβούτογλου είχε μια συνάντηση περίπου 45 λεπτών. Εμείς δεν περιμέναμε να έχει τόση διάρκεια. Περιμέναμε πολύ λιγότερη διάρκεια από τη στιγμή που μιλούσαμε με τον Πρωθυπουργό της Τουρκίας. Θα μπορούσε να ήταν και μεγαλύτερη διάρκεια, αν δεν είχε κάποιον μικρό ατύχημα οικογενειακό. Ναι. Τους έχετε ζήσει, τους έχετε δει από κοντά, τους έχετε συζητήσει πολλές ώρες. Μετά από αυτή τη συνάντηση αλλάζει κάτι, θεωρείτε? Κύριε Νικήτα, το αν θα αλλάξει κάτι, αυτό δεν μπορεί παρά... Ήταν όπως τους συναντήσατε την τελευταία φορά ή τώρα στην Τουρκία ήταν κάπως διαφορετικά τα πράγματα? Απλά προσπαθώ να δω, να ερμηνεύσω. Να σας πω. Τι κρατάτε εσείς από όλο αυτό, ναι? Το κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό, πρέπει να σας πω. Μάλιστα. Μας υποδέχτηκαν πολύ καλά, μας διευκόλυναν σε όλα. Εμείς περιμέναμε με τον κύριο Νταβούτογλου να συναντήσουμε έναν παγερό διπλωμάτη σε μια εθιμοτυπική συνάντηση. Δεν έγινε αυτό. Έγινε μια ουσιαστική συζήτηση και ήταν και έτσι πολύ φιλικός και προσιτός, πρέπει να σας πω. Από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεστε, η αλήθεια θα φανεί στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων. Εκείνο που κρατούμε όμως είναι ότι όντως η Τουρκία έχει κάθε συμφέρον για να λύσει το Κυπριακό. Και νομίζουμε ότι αυτό το αντιλαμβάνεται και η ίδια. Άρα κρατάμε όλο αυτό που περιγράφεται. Σε σχέση με τις αντιδράσεις που έχουν ακουστεί εντός Κύπρου, πώς απαντάτε? Να σας πω, ήταν αναμενόμενες κάποιες αντιδράσεις, δεν μας εκπλήττουν. Θα έλεγα μάλιστα ότι δεν ήταν και τόσο έντονες όσων περιμέναμε ότι θα ήταν, αλλά πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουν ότι τα προβλήματα δεν λύνονται παρά μόνο με διάλογο. Και μάλιστα αυτή η επίσκεψη είχε και μια επιπρόσθετη σημασία. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν απευθείας επαφές των κυβερνήσεων Τουρκίας και Κύπρου για τις γνωστές πολιτικές δυσκολίες, για τους γνωστούς λόγους, αυτή η συνάντηση είχε και αυτήν τη διάσταση. Ότι εμείς, επειδή δεν πήγαμε ως κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά ως πολιτικό κόμμα, είχαμε την ευχαίρεια να συζητήσουμε απευθείας με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας. Και είναι σημαντικό. Όλα αυτά, αντιλαμβάνεστε, έγιναν σε πλήρη συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και πριν τη συνάντηση. Υπήρξε και ενημέρωση μετά τη συνάντηση, τηλεφωνική, και βεβαίως αύριο ο Γενικός Γραμματέας θα συναντήσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να τον ενημερώσει πιο λεπτομερώς. Άρα αύριο θα είναι στο Προεδρικό. Ναι, ναι. Για να δούμε λεπτομέρειες και πάμε την Παρασκευή πλέον σε συζητήσεις. Πολλά αυτό που περιγράφετε και εσείς θα το δούμε να εφαρμόζεται και στην πράξη. Και τι θα δούμε και τι όχι. Ακριβώς εκεί, ναι, θα κρίνουμε κατά πόσον αυτά που μας λέει η Τουρκία τα εννοεί ή όχι. Δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για τίποτα. Η Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων είναι ο καθρέφτης της αλήθειας. Παναλαμβάνω όμως ότι εμείς κρατούμε το γεγονός ότι η Τουρκία συνειδητοποιεί
ότι είναι και προς το δικό της συμφέρον η λύση του Κυπριακού. Γιατί... Όπως χαρακτηριστικά μας είχε μπει και ο κύριος Νεούτογλου, η λύση του Κυπριακού θα είναι κέρδος για όλους. Για τα ενεργειακά τι λέχθηκε? Για τα ενεργειακά εμείς τους είπαμε ότι για να μπορέσουν οι Τουρκοκύπροι να επωφεληθούν και κατά προέκταση με έναν τρόπο και η ίδια η Τουρκία ίσως επιβάλλεται η λύση του Κυπριακού και δείχνουν να το συνειδητοποιούν αυτό το πράγμα. Ότι είναι ένας μοχλός πίεσης βασικότατος ως προς την εξέλιξη των πραγμάτων. Είναι ένα κίνητρο για όλους, πιστεύω για όλους, όχι μόνο για εκείνους και για εμάς, για να λύσουμε τον Κυπριακό. Γιατί είναι ο μόνος ασφαλής τρόπος για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τα αποθέματα μας. Προς όφελος και των δύο κοινοτήτων, αλλά και της ίδιας της Ευρώπης, θα έλεγα. Διότι δεν μιλάμε μόνο για τα κυπριακά αποθέματα, μιλούμε για ολόκληρη τη λεκάνη. Η Ευρώπη ψάχνει για εναλλακτικές λύσεις σε αυτόν τον τομέα και αντιλαμβάνεστε ότι πλέον και μεγάλοι παίχτες έχουν επιπρόσθετα συμφέροντα για να λυθεί το Κυπριακό. Άρα υπάρχει μια συγκυρία. Βεβαίως το καθήκον όλων μας είναι να βάλουμε το λιθαράκι μας, να κάνουμε ό,τι εξαρτάται από εμάς, δεν εξαρτώνται πολλά βεβαίως από τη δική μας την πλευρά, για να μπορέσει να αξιοποιηθεί αυτή η συγκυρία, να μην πάει χαμένη. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Τσελεπή. Και εγώ ευχαριστώ. Περιμένουμε όλα αυτά να γίνουν πράξη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όπως είπατε. Ελπίζω. Για να δούμε τι από όλα αυτά θα προχωρήσει.